Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας εδώ μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη και τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη για να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε την επικαιρότητα. Καλησπέρα κύριε Λαφαζάνη, καλησπέρα και πάλι καλησπέρα, κύριε Βασιλιάδη. Και πριν πάμε να μας πείτε λίγο την εμπειρία που είχατε. Επισκεφτήκατε, είπατε, τη Γάζα νωρίτερα. Όχι τη Γάζα, το Λίβανο. Το Λίβανο. Βρήκατε εκεί εκπροσώπους και της Χαμάς και της Χεσμπολάκ. Βεβαίως. Και έκανα... Θα μας τα πείτε αυτά σε λίγα λεπτά, κύριε Λαφαζάνη. Πάμε λίγο στον Δημήτρη Βασιλιάδη. Λοιπόν, να πω για μία ακόμη φορά, κύριε Βασιλιάδη, τη Δευτέρα θα έχουμε τη τιμή που μας έρχεται, 4 Νοεμβρίου, να μας παρουσιάσετε μία μεγάλη δημοσκόπηση στην Κύπρο. Εκτός από τα ελληνικά ύδατα, ταράσσεται πλέον και τα κυπριακά ύδατα. Ελλάδα είναι και Κύπρος, αλλά σαν χώρα. Θέλω λίγο να μας πεις δύο κουβέντες για την μέτρηση που ετοιμάζεις όσον αφορά αυτά τα οποία έχουν σχέση με την Κύπρο και όχι μόνο. Θα γίνει μια αξιολόγηση της παρουσίας του κυρίου Χρυσοδουλίδη από την εκλογή του μέχρι σήμερα. Έχει περάσει περίπου 1,5 χρόνος. Θα αξιολογηθεί η επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ιεραρχήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κύπριος πολίτης, τα οποία δεν διαφέρουν πάρα πολύ από αυτά που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα. Ακρίβεια, πάρα πολύ έντονο, αστευτικό. Κάτι το οποίο οι Κύπροι αντιμετωπίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η διαφθορά. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα στην Κύπρο, το οποίο 20 τόσα χρόνια που περίπου κάνουν δημοσκοπήσεις και στην Κύπρο παραμένει πάρα πολύ ψηλά, χωρίς να μπορούν να το αντιμετωπίσουν οι πολίτες και το πολιτικό σύστημα. Επίσης θα δούμε και μία πρόθεση ψήφου αν είχαμε προεδρικές εκλογές τι θα ψήφιζαν και θα αξιολογήσουμε και την παρουσία του κυρίου Φιδία Παναγιώτου, του YouTuber αν θέλετε αυτού, ο οποίος κατάφερε να πάρει ένα ποσοστό της τάξης του 20% να γίνει ευρωβουλευτής. Το 20% είναι περίπου κοντά σε αυτό που πέτυχε το ΑΚΕΛ. Και αυτό που παίρνει το DC, ένας άνθρωπος πήρε ως ένα κόμμα. Ένας άνθρωπος μόνος πήρε ως ένα κόμμα. 24 είχε το ΔΣΥ, 20 είχε ο Φιδίας. Κάπου τόσο ήταν. Ναι, ναι, με ενδιάμεσα το ΑΚΕΛ λίγο πάνω από τον... μόνος το απέναντι σε ένα κόμμα. Αυτό είναι θρίαμβος. Θα τα δούμε αυτά και βεβαίως θα δούμε και πόσο αισιόδοξος είναι ο κυπριακός λαός όσον αφορά την λύση του Κυπριακού και ποια λύση βλέπουν, όχι θα επιθυμούσανε, ποια λύση βλέπουν ότι τελικά θα επικρατήσει. Στην Ομοσπονδία, των δύο κρατών, των δύο κοινοτήτων. Όλα αυτά τα ερωτήματα θα μπορέσουμε τη Δευτέρα το βράδυ να τα δούμε στην Βεργίνα Κύπρου και υποθέτω και υπολογίζω ότι θα το δούμε και στην Βεργίνα εδώ της Ελλάδας. Βέβαια. Αλλά είναι, μάλλον όχι, αλλά είναι ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Αναμένουμε με αγωνία το αποτέλεσμα της έρευνας και από εκεί πέρα, πρώτο Θεό, τη Δευτέρα θα τα σχολιάσουμε, θα μας τα αναλύσετε και ο κόσμος της Κύπρου και ο κόσμος εδώ της Ελλάδας θα καταλάβει τι ακριβώς γίνεται με κοινά προβλήματα, όπως είπατε, η ακρίβεια, 1 στους 5 Έλληνες πεινάει, 1 στους 5 Ελληνοκύπρους πεινάει. Στατιστικά είναι το ίδιο. Βέβαια. 18, 1-20 το άλλο, 100%. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Δεν πεινάνε. Το πεινάνε είναι βαριά κουβέντα. Ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Όχι, όχι. Πεινάνε, κύριε Βασιλιάδη. Πεινάνε. Εγώ βγάζω Σάββατο 50-60 άτομα στον αέρα και άλλα τόσο δε Κυριακή και έχω και 200-300 αναμονές κάτω στην Κύπρο στα τηλέφωνα. Ξέρεις πόσος κόσμος πεινάει, δεν έχει να φάει. Θα κάνουμε ειδικές εκπομπές. Εδώ... Δεν έχουν να φάνε, κύριε Λαφαζάνη, πεινάνε. Πεινάνε. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πόσο πεινάνε στην άνθρωπή μας το 2024. Αλλά φροντίζουμε όλους αυτούς που έρχονται, ας δικούς μας, πείνα, όχι πείνα. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Και εδώ και εκεί, έτσι. Παντού. Και εδώ στην Ελλάδα. Γίνεται αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Δηλαδή από τον πόλεμο και μετά δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις φτώχειας και μιζέριας στην Ελλάδα. 7-3 έχει κάνει τζίρο το σύστημα των πολεμικών βιομηχανιών. 7-3 σε 3 χρόνια. Βέβαια. Τα μαζέψαν όλο το χρήμα του κόσμου. Τελείως. Τα μαζέψαν όλα. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο σε αυτά που κάνετε εσείς. Οι κύριοι που διοργανώνετε, ετοιμάζετε δημοσκοπήσεις. Και θέλω να μου πείτε, κύριε Βασιλιάδη, κάθε φορά που δημοσιεύεται μία μέτρηση, ούτε για τη δική σας, ούτε για τις άλλες μετρήσεις, αμφιβάλλω, είναι η μέτρηση της στιγμής πώς αισθάνεται ένας πολίτης την ώρα που ερωτάτε. Βλέπετε τον κόσμο να επηρεάζεται από τις δημοσκοπήσεις, από το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων και επίσης επηρεάζετε εσείς με τις μετρήσεις σας και την πολιτική που θα ακολουθήσουν τα κόμματα μετά από κάποια μέτρηση.
Πριν 25 χρόνια είχα την ίδια πορεία όταν ήμουν νέος δημοσκόπος και είχα κάνει μια δημοσκόπηση για την εφημερίδα Μακεδονία, την ιστορική Μακεδονία, την εφημερίδα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, όπου είχα ρωτήσει τότε την κοινή γνώμη, πιστεύετε ότι οι δημοσίευσεις των δημοσκοπήσεων επηρεάζουν την κοινή γνώμη? Το 85% είπε ναι, την επηρεάζουν. Στην επόμενη ερώτηση που έκανα, αν εσάς προσωπικά σας επηρεάζουν, το 95% είπε εμένα δεν με επηρεάζουν. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι τελικά επιστημονικά έχει αποδειχθεί ότι δεν επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις την κοινή γνώμη. Δηλαδή δεν θα αλλάξει άποψη ο κύριος Λαφαζάνης. Διαφωνώ πάντως με αυτό που λες. Εσείς διαφωνείτε. Εγώ νομίζω ότι επηρεάζεται ο κόσμος, κύριε Λαφαζάνη. Σου λέει το ΠΑΣΟΚ πρώτο, η Νέα Δημοκρατία πρώτη, το ΚΚ πρώτο. Επηρεάζεται. Εσάς σας επηρεάζει. Βεβαίως. Όλους επηρεάζει. Όλους τους επηρεάζει. Λίγο πολύ. Δεν αλλάζουν στάση, βεβαίως. Δεν θα αλλάξω εγώ στάση ή ο κύριος Καλόγερος ή εσείς. Αλλά όμως η μέτρηση, η δυναμική των κομμάτων, η σειρά που είναι το καθένα, η διάταξη, ο ρόλος κτλ. Που εμφανίζεται, των ηγετών τους κτλ. Διαμορφώνει την εικόνα που έχουμε για την πολιτική ζωή. Για φαντάσου τώρα. Εμείς φανταζόμαστε μια ζωή. Παναγιώτη, ναι. Και να συνεχίσει, για φαντάσου τώρα να κάνεις μια μέτρηση σε μια εβδομάδα από ό,τι θα βγάλεις μέτρηση σε 10 μέρες για τη Βεργίνα, για το theleader.gr και να βάλεις μέσα δίκαια. Και λέω εγώ τώρα, το εύχομαι ολόψυχα, γιατί είναι και φίλος ο κ. Λαφαζάνης, επειδή διαλύθηκαν εκεί οι υποτιθέμενοι αριστεροί, να πάρει το δίκαιο 4%. Ξαφνικά όλοι δεν θα μιλάνε για τον Λαφαζάνη. Θα μιλάνε. Δεν είναι επηρεασμός κοινής γνώμης αυτός. Είναι. Έτσι είναι και ο Λαφαζάνη. Βέβαια. Πειράζει, λέει ο Λαφαζάνης, πήγε 4%. Το έβγαλε ένα μαγαζί καλό. Συγγνώμη για την έκφραση. Μια εταιρεία σοβαρή όπως εσείς ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Δημιουργήσει θέμα στην πολιτική ζωή του τόπου και συζήτησε, κύριε Βασιλιάδη. Το ίδιο πράγμα λέμε, κύριε Καλόγερε. Λέμε ότι πολλοί λένε ότι η κοινή γνώμη επηρεάζει. Επηρεάζεται. Αλλά οι άλλοι είναι αυτοί που επηρεάζουν. Όταν εσάς σας ρωτάω, εσείς προσωπικά επηρεάζεστε? Εσείς προσωπικά θα, εσείς θα αλλάξετε. Έχω άποψη. Κάποιος δεν έχει άποψη. Επηρεάζεται σε διαμόρφωση της άποψης. Όχι, όλοι έχουν άποψη. Δεν υποτιμάμε κανέναν. Για να μην έξω και μιλάνε, τι λένε. Το κύριο Λαβαζάνη στο 4%. Κάποιος δεν ξέρει τι εστί Μητσοτάκης που λέει ο λόγος. Θα σας πω το εξής. Το βίωσα ο ίδιος, σας το μεταφέρω. Λοιπόν, σας το μεταφέρω δημόσια. Εγώ στα γραφήματά μου μέχρι πριν από 2 μήνες δεν έβαζα καν τον κύριο Βαρουφάκη. Κάποια στιγμή δέχτηκα τηλέφωνο από τον διευθυντή του κυρίου Βαρουφάκη. Δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι ένας κριτικός, μπορεί ο κύριος Λαφαζάνης να το γνωρίζει. Λοιπόν, και λέει, κύριε Βασιλιάδη, λέει, με όλη την καλή διάθεση, μας αδικείτε, δεν μας βάζετε κτλ. Λέω, αν σας βρω, θα σας βάλω. Αν δεν σας βρίσκω, δεν μπορώ να σας βάλω, γιατί δεν μου το επιτρέπει η διοντολογία μου. Όλος τυχαίως και μετά, όχι τυχαίως μάλιστα, μετά από κάποια σειρά γεγονότων στο ΣΥΡΙΖΑ, άρχισα να βλέπω ότι όχι μόνο το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη μπορεί να πάει πάνω από 3%. Είδα και την πλέψη ελευθερίας πολύ πάνω από το 3,5% που παίρνει σε όλες τις τελευταίες αναμετρήσεις, οικοριακά μπαίνει στην Βουλή. Είδα όμως και την Νέα Αριστερά, η οποία ήταν στις ευρωεκλογές το 1,7-1,8 και αυτή επίσης να φλερτάρει με το 3%. Άρα λοιπόν, όταν κάτι συμβαίνει και ο δημοσκόπος το βλέπει, το δίνει. Δεν υπάρχουν δράκοι που να λένε στο δημοσκόπο ή που να υπαγορεύουν στο δημοσκόπο ανέβασε αυτόν, κατέβασε εκείνον. Τουλάχιστον εγώ που από τη Θεσσαλονίκη που δουλεύω και που δεν συνεργάζομαι με τα μεγάλα μέσα και που δεν έχω τη μεγάλη επιρροή, άσε που πιστεύω ότι και τα μεγάλα μέσα δεν επιδρούν, δεν επηρεάζουν, ούτε υπαγορεύουν στους δημοσκόπους τους τι θα δείξουν. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Αν μια δημοσκόπηση δεν αρέσει στο μέσο για το οποίο δουλεύω, το περισσότερο που μπορώ να κάνω είναι να μην τη δημοσιεύσω. Αλλά όχι να τη δημοσιεύσω αλλάζοντας νούμερα. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ατιμία. Είναι παράνομο. Είναι ανήθικο. Πάμε και στον κύριο Λαφαζάνη. Την άποψή σας κατά πόσο επηρεάζεται ο κόσμος από τις μετρήσεις που βγαίνουν, κύριο Λαφαζάνη. Κοιτάξτε, να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα. Η εικόνα όλων μας για την πολιτική ζωή, τη διάταξη των δυνάμεων, τα ποσοστά των κομμάτων, το ρόλο των πολιτικών προσώπων, ιδιαίτερα των ηγετών τους, και μια σειρά άλλων ζητημάτων που θίγονται στις δημοσκοπήσεις, η εικόνα αυτή διαμορφώνεται εμείς τη διαμορφώνουμε από τις δημοσκοπικές έρευνες. Μπορεί εγώ να έχω μια αίσθηση για το πώς κινείται η πολιτική ζωή, πού βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, πού βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι αίσθηση. Όταν βλέπω όμως τα νούμερα και εγώ ο ίδιος λέω, κοίταξε να δεις, 1, 2, 3, 4 δημοσκοπήσεις. Εδώ πάει έτσι το πράγμα.
Διαμορφώνονται λοιπόν καταστάσεις και δεδομένα. Αν αυτά τα δεδομένα επηρεάζονται και από τρίτους ή και άλλες δυνάμεις έξω από την δημοσκοπική δραστηριότητα και την επιστημονική δράση και την έρευνα, λοιπόν, αν επηρεάζονται, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπορεί να επηρεάσουν όλο το πολιτικό σκηνικό, να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις. Αυτό θα μου πει, λέει, το σέβομαι απολύτως αυτό που λέει, δεν γίνεται. Είναι λάθος να λέμε ότι δεν γίνεται. Είναι μεγάλο λάθος. Τα συμφέροντα που θέλουν να διαμορφώσουν την πολιτική ζωή έχουν δυνατότητα να πιέσουν τις δημοσκοπικές εταιρείες ή και να τις επηρεάσουν είτε με θετικό είτε και με πολλές φορές και εκβιαστικό τρόπο. Τώρα λίγο θα αφήσουμε. Δεν λέω ότι μπορούν να κάνουν το μαύρο άσπρο. Γιατί. Το μαύρο άσπρο δεν γίνεται. Αλλά αν ας πούμε το ΠΑΣΟΚ τώρα πρέπει να ανέβει λίγο, να ανέβει λίγο και πράγματι μπορεί να ανέβει μία μονάδα. Θα την κάνουν τρεις τη μονάδα. Έτσι λέτε εσείς. Αυτό λέω. Αυτό διαμορφώνει μία εικόνα. Και επιταχύνει κάποιες εξελίξεις. Λοιπόν, αυτά είναι μέσα στην πολιτική, στα πολιτικά παιχνίδια. Πολλές φορές γίνονται και με χονδροειδή τρόπο. Εγώ λέω μέσα στην τρέχουσα πολιτική ζωή αυτά γίνονται. Απάντηση για να πάμε σε άλλα θέματα. Κύριε Βασιλιάδη, τι απαντάτε? Η αίσθηση η οποία έχετε είναι αυτή η οποία τελικά επιβεβαιώνεται και σε εκλογές. Δηλαδή, με τις αποκλήσεις. Έχουν πέσει έξω και σε όλες τις τελευταίες εκλογές έχουν πέσει πάρα πολύ έξω οι δημοσκοπήσεις. Δεν έχουν πέσει έξω τουλάχιστον στις χοντρές γραμμές που λέγεται η σειρά. Δηλαδή, δεν είπαν. Πιάσαν το 17% του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία. Εδώ το φέρνανε σχεδόν ότι είναι ίσα ίσα με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι θα μπορούσε ορισμένες δημοσκοπήσεις να την περάσει κιόλας. Και ξαφνικά έχουμε κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν κατηγορώ τις εταιρείες, γιατί πράγματι είναι κινούμενοι άμμος πολλά πράγματα, ειδικά σε κρίσιμες περιόδους και σε λεπτές περίοδους ανακατατάξεων. Φαινόμενο φηβείας, αλλά μια λέω, ομάδα ανέβηκε. Δεν είναι οι δημοσκοπήσεις αυτές οι οποίες μπορούν να αποδώσουν εύκολα την εικόνα μιας πολιτικής ζωής και μάλιστα σε τέτοιες περιόδους. Αγαπητέ κύριε Λαφατζή, στα 20 τόσα χρόνια που κάνω δημοσκοπήσεις, έχω δει δημοσκοπήσεις να πέφτουν και έξω. Όμως, σας επαναλαμβάνω, το 80% των δημοσκοπήσεων πέφτουν μέσα. Μην κολλάμε στο 20%. Πάμε σε δύο άλλα θέματα, κύριε Βασιλιάδη. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Λαφαζάνη και να τελειώσω με τις συναντήσεις που είχε. Οι 80 όμως θα πάνε καλά. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να κοιτάμε. Αυτό είναι αυτό που πρέπει. Και επίσης θα ξέρετε ότι οι δημοσκοπήσεις, καλός ή κακός, είναι το μόνο εργαλείο που έχουμε. Αυτό που πρέπει να διαφυλάξουμε εμείς οι δημοσκόποι είναι, όπως είπατε, να μην δεχόμαστε επηρεασμό από άλλα μέσα και να μην ακούμε φωνές και να μην αλλάζουμε τα ποσοστά μας. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε. Όλα τα άλλα. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό είναι. Λοιπόν, κύριε Λαφαζάνη, ναι. Φαινόμενο Κασελάκης. Νομίζω ότι. Εγώ τον είδα προχθές στο Αγίου Δημητρίου από κοντά στη Θεσσαλονίκη, δεν τον είχα δει. Του είπα: δύο μέτρα παλικάρι, δεν θα σε φάνε οι φίλοι σου, οι σύντροφοι μου. Λέει: είναι σταλινιστές. είναι χειρότερο από το Στάλιν. Σταλινιστικό μου λέει φαινόμενο. Έχω πάθει, λέει, σοκ, μου το είπε. Και μάλιστα μου υποσχέθηκε ότι θα έρθει και στο στούντιο. Εγώ νομίζω δεν θα έρθει ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι πρόεδρος. Τον πετάξουν έξω σαν στημένη μονόκουπα. Κοιτάξτε. Θέλω να μου πει λοιπόν. Πόσο το φαινόμενο Κασελάκης ή ο ρόλος Κασελάκης στην πολιτική ζωή του τόπου συνέβαλε στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και στην αντιμετώπιση που έχει από τους συντρόφους. Κοιτάξτε, δεν ήταν ο Κασελάκης κατά τη γνώμη μου που διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να συνέτεινε κι αυτός. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινείται σε μια τροχιά διάλυσης, κινείται. Έτσι κι αλλιώς, mm-hmm. από τα πεπραγμένα του, τις πολιτικές του και την έλλειψη εναλλακτικής λύσης απέναντι στη σημερινή κατάσταση ως αξιωματική αντιπολίτευση. Ελάτε λίγο, λοιπόν, παρακαλώ. Αυτό θα οδηγεί το μοιραία σε αυτό το χάλιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δείξτε λίγο. Ήταν αναπόφευκτο. Γι' αυτό εγώ το έλεγα, όχι τώρα, το έλεγα επειδή ήξερα και βέβαια τις εσωτερικές διεργασίες και τις εσωτερικές αντιπαλότητες και ανακατατάξεις, το έλεγα εδώ και καιρό. Και με θεωρούσαν ούφο που το έλεγα, ότι θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα εξών συνετέθη, δεν έχει κανένα μέλλον, δεν έχει καμιά προοπτική. Λοιπόν, αυτό το λέω πολύ συμπυκνωμένα. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Κασελάκη. Τώρα, να σας πω, αγαπητέ κύριε Πουλή, τον έφερε ο Τσίπρας τον Κασελάκη, τον έφερε ο Μπάιντεν.
Δεν ήξερε πού ερχόταν ο άνθρωπος, δεν ήξερε ότι υπάρχει ότι Βόρεια Κύπρος. Δεν νομίζω ότι ο Μπάιντεν ασχολήθηκε με τον Κασελάκη. Καλά, το σύστημα Μπάιντεν. Ναι, το σύστημα, όχι ο ίδιος ο πρόεδρος Μπάιντεν, το σύστημα Μπάιντεν. Το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εγώ λέω ο Άγιος Κασελάκης, διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, ο Τσίπρας έχει υψηλές επαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας αριστερός έχει τέτοιες επαφές. Αυτές οι επαφές τις αναβάθμισε πάρα πολύ με την επίσκεψή του ως αντιπολίτευση στο Τέξας. Εκεί πήρε και το εισιτήριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ναι, να προχωρήσει ο Τσίπρας, μην του βάζει τρικλοποδίες πολλές για να πάει στην εξουσία. Συντρόφος βρήκε στο Τέξας. Τι συντρόφους να βρει, Αμερικανούς βρήκε οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Ο Τσίπρας βρήκε ενδιαφέροντος ζωηρά. Διότι βρήκε καπιταλιστές ο Τσίπρας. Βέβαια. Καπιταλιστής είναι τελικά. Βέβαια. Από αλλού ξεκίνησε και αλλού βρίσκεται τώρα. Καλά. Ο Τσίπρας είναι ένας από τους... Καθιέρωσε και μια δεύτερη λέξη ελληνική διεθνώς, τη λέξη κολοτούμπα. Μπράβο. Ο Τσίπρας εξυπηρέτησε απολύτως τους Ηνωμένες Πολιτείες και τις Βρυξέλλες. Ο Τσίπρας ήταν που προώθησε το τρίτο μνημόνιο και εφάρμοσε ταυτόχρονα και το πρώτο και το δεύτερο, δηλαδή έβαλε και την αριστερή βούλα στη μνημονιακή απικιοποίηση της χώρας. Ο Τσίπρας ήταν αυτός ο οποίος στερέωσε τον αμερικάνικο στρατιωτικό ρόλο εδώ. Ο Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος ενίσχυσε τους δεσμούς. Είναι ο μεγαλύτερος πράκτορας της Δύσης στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τώρα αυτό να κάνω μεγαλύτερος ή μικρότερος, πάντως... Είναι πράκτορας της Δύσης. Και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη πράκτορα. Τι είναι δηλαδή, τι σχέση έχει με τη Δύση ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έκανε μια πολύ μεγάλη, αθέμητη στροφή από αυτά που έλεγε προς την αμερικάνικη πλευρά, προς την ολιγαρχική πλευρά. Γιατί τον ανταμείβουν τώρα, εσείς είσαι έμπειρος πολιτικός, ανταμείβουν τον Τσίπρα, τον κάναν πρόεδρο σε μια επιτροπή στα Βαλκάνια, πάνε να διαλύσουν τα Βαλκάνια. Ναι, βέβαια, είναι άνθρωπος τους. Ξεκίνησε με το Κόσοβο και τους Σέρβους. Ο άνθρωπος είναι εκτελεστής της πολιτικής ζωής σε εκάστοτε χώρας και ο άνθρωπος θέλει να αλλάξει τα σύνορα στα Βαλκάνια. Αυτό για μένα είναι, δηλαδή έχεις έναν πράκτορα τον οποίο φέρνει, τον βάζει στην Ελλάδα, αυτό το κάνει ίδρυμα. Πού βρήκε τα λεφτά για το ίδρυμα. Αυτό το ρόλο. Για πείτε μου, πού βρήκε τα λεφτά για το ίδρυμα. Ναι, το ίδρυμα. Πού τα βρήκε τα λεφτά. Μα έχει κρατική επιδότηση. Γιατί να επιδότησε εγώ τον Τσίπρα. Γιατί διότι κοιμάται ο ελληνικός λαός. Και δεν αντιδρά στα έσχη που γίνονται. Και όλα τα έξοδα αυτά τα καλεί ο ελληνικός λαός. Βεβαίως. Όλα αυτά που κάνει. Αυτό που έγινε. Το Ινστιτούτο Τσίπρα έγινε με νόμο. Τον οποίο ψήφισε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Για τον εαυτό του. Όχι για τον εαυτό του, για όλους τους πρώην πρωθυπουργούς. Και όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί, αν δείτε, έχουν το δικό τους. Πόσα λεφτά παίρνουν το χρόνο, ξέρεις. Το δικό τους ίδρυμα. Πόσα λεφτά παίρνει το χρόνο το ακριβώς, κάθε ίδρυμα. Δεν ξέρω, αλλά είναι αρκετό, παραπάνω. Αρκετό το ποσό ώστε να συντηρηθεί, να έχει προσωπικό και να αναλαμβάνει ρόλους. Τέτοιου σαν και αυτού που είδαμε με την εκδήλωση που έγινε. Ο Τσίπρας, οποία... αντί να κάτσει σε σκαμνή δικαστηρίο και να δικαστεί για την προδοσία. Άσε, οι σύντροφοι την πατήσανε με τον Τσίπρα. Να δικαστεί για την προδοσία. Ανταμείβεται, του κάνουν ίδρυμα, τον κάνουν πρόεδρο και πάει και στην Αμερική. Ποιος τον έφερε το Κασελάκι, εγώ. Ο Τσίπρας δεν βρήκε το Κασελάκι στην Αμερική. Βεβαίως. Ο Τσίπρας έπαιξε βασικό ρόλο. Όπως και ο Αμερικάνικος παράγοντας με διάφορες δικτυώσεις του, ευνόησε την έλευση του Κασελάκη στην Ελλάδα. Ο Τσίπρας και για δικούς του λόγους προσωπικούς δεν ήθελε την Αξιόγλου και την παρέα αυτής της ομπρέλας να πάρει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να ξαναγυρίσει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ασφαλώς θέλει να γυρίσει την πολιτική ζωή. Το δείχνει με όλες τις κινήσεις του, ακόμα και με τη σιωπή του και με τις παραλήψεις που έχει στην παρουσία. Αυτό δείχνει, αλλά αυτό θέλει προϋποθέσεις. Τέτοιες προϋποθέσεις επανόδου του Τσίπρα δεν υπάρχουν. Και ο Τσίπρας ο ίδιος φιλοδοξεί να έρθει. Είναι εκτός τόπου και νέος, χρόνο, κύριε Λαφαζάνη. Εντελώς εκτός τόπου χρόνου. Και είναι αριστερός. Ο Τσίπρας. Μα όλος ο Τσίπρας. Τι είναι ο Τσίπρας. Όχι, δεν είναι αριστερός. Τι είναι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έχει γίνει ένας αστός, καινούριος αστός πολιτικός. Ο οποίος έχει κέρδισε αντιπολιτική χρήματα. Δεν ξέρω τώρα, αυτά δεν μπορώ τώρα, να ξέρω. Τώρα εσάς, εσείς τον μεγαλώσατε τον Τσίπρα, ένα λεπτάκι, εσείς τον μεγάλωσατε τον Τσίπρα. Κοιτάξτε, δεν ασχολούμαι με την τσέπη του, ούτε μπορώ να ξέρω
τις ιδιαίτερες σχέσεις του. Πήγε στη Βενεζουέλα τότε για να φέρει πετρέλαια στη χώρα μας, τη Βενεζουέλα. Το ξέρετε ότι πήγε. Ο Τσίπρας δεν ξέρω αν πήγε στη Βενεζουέλα, άλλοι πήγανε. Άλλοι πήγανε. Ναι, ναι. Δεν πήγε ο Τσίπρας. Ναι. Στο Πάρισι πήγαινε και το κατηγόρησε Νέα Δημοκρατία ότι πήγαινε από εδώ και από εκεί και σε καταστήματα και τα σχετικά. Γιατί δεν τα βγάζουν αυτά, τι γίνεται, τι όμερτα είναι αυτή, κύριε Λαφαζάνη. Δεν τα βγάζει κανείς αυτά δηλαδή. Όχι, βεβαίως δεν τα βγάλει κανείς και δεν ασχοληθεί. Τι φοβούνται. Γιατί, διότι έγινε άνθρωπός τους ο Τσίπρας. Δεν πρόκειται να ασχοληθούν ποτέ με τον Τσίπρα όσο είναι. Συμπλέει με τα συμφέροντά τους και τώρα, εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Για να κλείσουμε. Γιατί να ασχοληθούν. Κασελάκης έχει μέλλον. Ούτε ανταγωνιστή είναι. Έχει πολιτικό μέλλον ο κύριος Κασελάκης στην Ελλάδα. Όχι, δεν έχει. Θα δημιουργήσει δεν κόμμα όμως. Κοιτάξτε, εντάξει, η δημιουργία κόμματος δεν σημαίνει ότι έχει και πολιτικό μέλλον. Λοιπόν, τελικά οι σύντροφοί σου, οι πρώην, μήπως ακόμα για τα 10 εκατομμύρια. Ο Κασελάκης, πέραν ότι ήρθε σαν κομίτης εδώ, δεν ξέρει τα πράγματα, δεν έδειξε ιδιαίτερες ικανότητες πολιτικές. Γιατί τον φέρανε. Σε ένα ρόλο μέσα στο πλαίσιο του συστήματος που θέλει να παίξει. Γιατί τον φέρανε τον Κασελάκη. Τον φέρανε και σωστά τον φέρανε αυτοί που τον φέρανε, γιατί έξυπνα φέρθηκαν, διότι θεωρήσαν ότι αυτός θα μπορούσε να παίξει να έχει μια προοπτική και να μην βγει αυτό το σύστημα που ήταν έτοιμο να βγει στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είχαν την Αξιόγλου πρόεδρο. Όχι ότι η Αξιόγλου δεν μπορεί, δεν θα τα βγάζε πέρα. Δεν θα τα βγάζε πέρα. Αλλά δεν θα ήταν η Αξιόγλου αυτή η νέα ηγεσία που άρεσε στον Τσίπρα και άρεσε και σε συμφέροντα. Άρα λοιπόν λέτε ότι ο Τσίπρας έχει αλλάξει. Από άλλο ξεκίνησε, άλλο έχει καταλήξει. Ναι, ο Τσίπρας δεν είναι ένας αριστερός πολιτικός. Δεν ξέρουμε αν έχει κερδίσει χρήματα από την πολιτική. Έχει κερδίσει όμως άλλα πράγματα. Αναβάθμισε τους Ευρωπαίους και τους συμμάχους τους. Τον κάναν και πρόεδρο τώρα σε μια επιτροπή για να διαλύσει τα Βαλκάνια. Κοιτάξτε, τον κάναν ίδρυμα στην Ελλάδα. Τσίπρας, τον χρηματοδοτούν, τον βοηθάνε στις εκδηλώσεις που κάνει. Από άποψη οικονομικής ευρωστίας πέρασε σε μια άλλη τάξη πραγμάτων. Και πέρασε. Σοσιαλιστική τάξη. Όχι, σε άλλη τάξη. Οικονομικά. 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 Φτωχός είναι ο Τσίπρας. Οικονομικά. Στην Κυψέλη δεν μένει ακόμη. Όποιος μένει στην Κυψέλη είναι φτωχός. Δεν ξέρω, ρωτάω. Λοιπόν, για δέτε την κατάσταση. Αλλά δεν θέλω να πω τώρα εγώ στα προσωπικά του καθένα και που μένει και τι κάνει. Ο Τσίπρας δεν έχει ανάγκη πλέον από οικονομική. Στα οικονομικά του. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μάλιστα. Τώρα, σε τι ακριβώς είναι, δεν μπορώ να το ξέρω. Μήπως τσακώνεται και τα 10 εκατομμύρια που παίρνει επιχορήγηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο τσακωμός που γίνεται. Μήπως είναι η αιτία τα 10 εκατομμύρια, κάποιοι θέλουν να τα έχουν και να τα μοιράζουν όπως κατά το δοκούν. Κύριε Καλόγερε. 10 εκατομμύρια ετησίως είναι επιχορήγηση. Αυτά είναι για να τα γράφουν στα κουτσομπολιά και να θεωρούν ότι εκεί είναι το πράγμα. Βεβαίως είναι και εκεί, αλλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αύριο θα μπορεί αυτό το κόμμα να γίνει κυβέρνηση, να έχει την εξουσία στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, ζωτικό ενδιαφέρον και φιλοδοξία και αυτών που μετέχουν, αλλά και άλλων κέντρων να επηρεάσουν τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν επηρεάζουν μόνο για τα 10 εκατομμύρια ή για το κτίριο, την επηρεάζουν για το ρόλο που παίζει. Κύριε Λαφαζάνη, συγγνώμη, θα τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέρουμε. Βεβαίως έχει τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε τώρα και μου κάνει εντύπωση γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ. Ασχολούμαστε σε άλλη φάση. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Σε άλλη φάση. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Μα έχει τελειώσει ούτε αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει την πλειοψηφία. Μα έχει χάσει τους βουλευτές. Φεύγουν, έχουν διαλυθεί οι βουλευτές του. Από εδώ και από εκεί σκορπάνε. Λοιπόν, δεν έχει καμία δυνατότητα πλέον να παίξει ρόλο αυτό το σχήμα. Λοιπόν, έχει καταρρεύσει μέσα στο λαό. Έχει καταρρεύσει μέσα στους πολίτες. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, έχει ενδιαφέροντα αυτά που λέει ο Υπουργός. Δεν προλαβαίνω να μου πει για τη Χεσμολά και για τη Χαμάς. Αναλαμβάνουμε το ραντεβού για την άλλη εβδομάδα, κύριε Λαφαζάνη, ναι. Γιατί έχει ενδιαφέρον να μας πει και να μου φέρεις και κάποιες φωτογραφίες και Χαμάς. Κοιτάξτε, θέλω να αυτά που δημοσιεύω εγώ στην Ίσκρα ιδιαίτερα είναι λαμπρά κομμάτια δημοσιογραφίας. Έχω βάλει φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό τότε που συναντήθηκα. Άπλετο. Λοιπόν, έχω γράψει τις κοινές ανακοινώσεις. Πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, κύριε δεν Βασιλιάδη, τα δημοσιεύουν. Τώρα έχω φωτογραφίες με τον αντιπρόεδρο που δεν την κάνει συνάντηση κανένας. Με τον αντιπρόεδρο της ρώσικης κυβέρνησης, τον Μεντβέντεφ. Είχα κάνει τρεις συναντήσεις. Πότε? Και έχω πλήρες ρεπορτάζ από εκεί. Την άλλη εβδομάδα. Για να πάμε και στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Κύριε Βασιλιάδη, τάδε έφυγε ο σύντροφος, φίλος και υπουργός κύριος Λαφαζάνης.
τον οποίο σεβόμαστε και αγαπάμε. Θέλω σε παρακαλώ τον επίλογό σου, κύριε Βασιλιάδη, όσο αφορά το φαινόμενο Κασελάκης, παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής, ότι ο Κασελάκης δεν είναι το πρόβλημα. Ο μεγαλύτερος διαιρέτης του ΣΥΡΙΖΑ, διαιρέτης, δηλαδή αυτός με τον οποίο διαιρούμε και σπάζουμε σε κομμάτια, ήταν ο Τσίπρας. Επί Τσίπρα έφυγε ο Λαφαζάνης και ο Στρατούλης. Επί Τσίπρα έφυγε ο Βαρουφάκης και έκανε το δικό του μόρφωμα. Επί Τσίπρα έφυγε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Επί Κασελάκη έφυγε μόνο η Βουκαριάρη Αξιόγλου, η οποία ακόμα και αν έπαιρνε το μαγαζί τότε, πριν 1,5 χρόνο που γίνανε εκλογές, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να το οδηγήσει πάνω από ένα 4%, ακόμα και αν παρέμενε ενωμένο. Άρα λοιπόν, μια που κάναμε το μνημόσυνο του κυρίου Τσίπρα, βάλω και εγώ το λιθαράκι μου και να επαναλάβω. Ο μεγαλύτερος διαιρέτης, ο μεγαλύτερος διαλύτης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Τσίπρας. Λοιπόν. Ο Κασελάκης είναι στραγάλια μπροστά σε αυτό το μεγάλο κακό που έκανε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο φυσικός του ηγέτης, όπως πολλοί τους αρέσει να λένε για τον Τσίπρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Βασιλιάδη. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ότι την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου νέα μεγάλη πανκύπρια δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την Βεργίνα Κύπρου και βέβαια τα της Κύπρου έχουν άμεσο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα. Λοιπόν, να δούμε και να ευχαριστήσω τον κύριο Βασιλιάδη. Κύριε Βασιλιάδη, καλό σας βράδυ. Το βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πιθανότατα αύριο που κοντά στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι ο Χριστοδουλίδης αύριο εκεί. Και εμείς, κύριε Βασιλιάδη και κύριε Λαφαζάνη, λέμε κάθε μέρα και μια-δυο ειδήσεις από την Κύπρο. Γιατί κάποιοι άλλοι έχουν βαλθεί και μας έχουν τρελάνει. Πώς κοιμήθηκε ο δικτάτορας Ερντογάν, πώς ξύπνησε ο Ερντογάν, τι είπε ο Ερντογάν. Τουρκική πλήση της πολιτικής Ερντογάν κάθε μέρα. Αδιανόητο, απαράδεκτο αυτό. Και όμορφα τοποθετημένο, ωραία και έτσι και αλλιώς, και μας παρουσιάζουν ένα γίγαντα που έχει πύληνα πόδια ως το μεγάλο, τον δυνατό, το μοναδικό. Έντεγνα παρουσιάζουν, έχει και αυτό το όπλο, έχει και εκείνο το όπλο, κάνει και αυτό, κάνει και αυτό. Αυτό είναι μεγάλη προπαγάνδα εις βάρος του ελληνικού λαού. Εμείς λοιπόν κάθε μέρα δίνουμε κάτι τέτοιο από την Κύπρο. Γιατί η Κύπρος είναι Ελλάδα. Βεβαίως. Βεβαίως. Και η Ελλάδα είναι η Κύπρος. Και εγώ παρακολουθώ αδιαλείπτως τα γεγονότα και τις εξελίξεις στην Κύπρο. Ευχαριστώ τον κύριο Βασιλιάδη για την τιμή που μας κάνει και συνεργαζόμαστε και στη Βεργίνα Κύπρου. Καλό βράδυ, κύριε Βασιλιάδη. Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ κύριε Παναγιώτη, να φασάνε. Την άλλη εβδομάδα τα λέμε. Βεβαίως. Δυναμικά και συντροφικά. Δυναμικά, βεβαίως. Συντροφικά. Βεβαίως. Λοιπόν, καλό βράδυ και στον κύριο Λαφαζάνη. Φίλες και φίλοι, πάμε σε διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. We'll be right back.